έρθει εδώ και θα μείνει ο Γάλλος. Η γεύση δεν ξέρω αν θα είναι ανάλογη και εδώ, όταν περιόδευσε σε προάστια του Παρισιού. Εδώ πέρα μάλλον θα είναι θερμή η υποδοχή του. Το προάστιο του Παρισιού δεν ήταν τόσο. Όπως ακούτε, τον αποδέχτηκα με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες δεκάδες νέοι. Να θυμίσουμε ότι στα προάστια του Παρισιού η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Υπάρχει μεγάλη ανεργία, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και αυτό δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει ο Γάλλος πρόεδρος. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2005, οπότε δύο νεαροί, προκειμένου να ξεφύγουν από την αστυνομία, έπαθαν ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Είχαν ξεσπάσει ταραχές, αιματηρές ταραχές στα προάστια, στα γαλλικά προάστια μετά από αυτό για 3 εβδομάδες. Και γι' αυτό γίνεται τώρα αυτή η επίσκεψη στα γαλλικά προάστια. Όμως δεν έχει αντιμετωπιστεί η κρίση εκεί, παρότι ο Φρανσουά Ολάντ έχει κατ' επανάληψη επισκεφθεί αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, όπως βλέπετε, εφόσον δεν είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές του, η υποδοχή που του επιφυλάσσουν δεν είναι και ό,τι θα περίμενε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.